Προφήτου Δανιήλ Σωσάνα Υπήρχε ένα ανήρ κάτοικος της Βαβυλώνος, ο οποίος ονομάζεται Ιωακίμ. Αυτός επήρεν ως σύζυγόν του μίαν γυναίκα, η οποία ονομάζεται Σωσάνα και η το θυγάτηρ του Χαλκίου. Αυτή ήτο ωρεοτάτη και πολύ ευσεβής ενώπιον του Κυρίου. Αλλά και οι γονείς της επίσης ήσαν ευσεβείς και ενάρετοι. Και δίδαξαν δε και μόρφωσαν τη θηγατέρα αυτών σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως. Ο Ιωακήμ ήταν πολύ πλούσιος. Είχε δε πλησίον της του ένα ωραίον δέντρο φυτευμένων κήπων. Εις τον οίκον του Ιωακήμ προσήρχοντο τακτικά οι Ιουδαίοι, διότι αυτός ήτο ο επισημότερος μεταξύ όλων των εκεί εγκατεστημένων Ιουδαίων. Κατά το έτος εκείνο, ανεδείχθησαν ως δικαστέ του λαού δύο κατά την ηλικία πρεσβύτεροι Ιουδαίοι. «Για κάτι τέτοιου τύπου είχε είπε κάπου ο Κύριος «Η παρανομία ευγήκε από τη Βαβυλώνα, αποχαίροντας δικαστάς, οι οποίοι θεωρούντο και ενεφανίζοντο ως κυβερνήτε του λαού». Αυτοί προσήρχοντο συχνότερον και έμεναν επί μακρότερων χρόνων εις την οικία του Ιωακήμ. Προς αυτούς δε, προσήρχοντο και όλοι οι Ιουδαίοι, όσοι είχαν μεταξύ τους διαφοράς. Κατά την Μεσυμβρίαν, όταν η επισκέπτε απήρχοντο, η Σωσάνα έκαμενε τον περίπατό της εις τον κήπον του ανδρός της. Οι δύο αυτοί, προχωρημένης ηλικίας δικαστέ, την περιεργάζοντο κάθε ημέρα. Όταν αυτή εισήρχε το ιστον κήπον και περιπατούσε. Εκυριεύθησαν δε από πονηράν σαρκικήν επιθυμίαν δι' αυτήν. Ο τον διεστράφηκε σκοτίστη και δεν ήθελησαν να ανυψώσουν τα βλέμματά των προς τον ουρανόν προς τον δίκαιον και πανεπόπτυν Θεόν, ούτε να ενθυμηθούν τας δικαίας εντολάς και κρίσης του Θεού. Είχαν και οι δύο πληγωθεί από το σαρκικόν πάθος των προς αυτήν. Δεν ανακοίνωσαν δε ο ένας προς τον άλλον τον εσωτερικόν των πόνων και την σφοδρότητα του σαρκικού πάθους, διότι αντρέποντο, να καταστήσει ο ένας προς τον άλλον γνωστήν την επιθυμία των. Ότι δηλαδή είχαν πόθο να έλθουν η σαρκική να ενωσήν με εκείνην. Με επιμονήν δε εξεμεταλλεύοντο κάθε ευκαιρίαν για να την παρακολουθούν και να την βλέπουν κάθε ημέραν. Κάποιαν με συμβρίαν, όταν όλοι είχαν αποχωρήσει είπαν ο ένας εις τον άλλον. Ας πάμε πλέον στο σπίτι μας, διότι τώρα είναι ώρα του γεύματος. Ευγήκαν από τον κήπον και χωρίστησαν ο ένας από τον άλλον. Όμως, ο καθένας ιδιαιτέρως επέστρεψαν εις τον κήπον του Ιωκήμ, συνειδήθησαν χωρίς αν το θέλουν και ηρώτησαν ο ένας τον άλλον την αιτίαν για την οποία επέστρεψαν ομολόγησαν και οι δύο την επιθυμίαν των. Τότε συνεφώνησαν μεταξύ των και όρισαν καιρών κατά τον οποίο θα μπορούσαν να έβρουν αυτήν μόνοι. Συνέβη δε, ενώ αυτοί επερίμεναν να έβρουν την κατάλληλον ημέρα, η Σωσάνα, όπως εσυνήθιζε και κατά τα σάλα ημέρας, εισήλθεν των κήπων, συνοδευομένη από δύο μόνον μικράς υπηρετρίας χωρίς κανέναν άλλον διαναλουστεί στον των κήπων διότι έκαναν ζέστη. Εκεί δεν υπήρχε κανένας άλλος πλην των δύο πρεσβυτέρων οι οποίοι ήσαν κρυμμένοι και παρατηρούσαν εμπαθώς τη Σωσάνα. Η Σωσάνα είπε στα δύο υπηρετρίας της «Φέρατε μου αρωματικών έλεων και τα άλλα είδη καθαριότητο και κλείσατε τα αστήρα του κήπου λουστώ. Εκορασίδε εκείνε έκαμαν όπω είπεν ει αυτά η Σωσάνα. Έπειτα ευγήκαν από τα σπλαγία αστήρα του κήπου για να φέρουν εκείνα που η κυρία των τα είχε διατάξει. Δεν είδαν δε τους πρεσβυτέρους, διότι εκείνοι ήσαν κρυμμένοι. Όταν λοιπόν εξήλθαν τα δύο κοράσια, εσηκώθησαν οι δύο αυτοί πρεσβύτεροι και έτρεξαν προς την Σοσάναν και είπαν «Η δύο εθήρε του κήπου είναι κλειστέ και κανείς δεν μας βλέπει. Επιθυμούμε να ενωθούμε σαρκικώς μαζί σου. Λοιπόν, χωρίς καμία αντίσταση ενώ σου μαζί μας. Εάν τυχόν και δεν υποχωρήσεις στην πρότασή μας, θα καταθέσω μαρτυρία εναντίον σου ότι κάποιο νέο ή μαζί σου και δι' αυτόν τον λόγο απεμάκρυνε από κοντά σου τα δύο κοράσια. Η Σωσάνα αναστέναξε και είπε: Από παντού υπάρχει στεναχωρία. Ευρίσκομαι ει αδιέξοδον, διότι αν υποχωρήσω και πράξω αυτό που μου προτείνεται, με περιμένει ο θάνατο που προκαλεί αμαρτία. Εάν αρνηθώ να πράξω το πονηρόν, δεν θα γλιτώσω από τα χέρια σας. Όμως είναι προτιμότερον δι' να μη αμαρτήσω και να πέσω εις τα χέρια σας, παρά να αμαρτήσω ενώπιον του Κυρίου. Αμέσως η Σωσάνα εφώναξε με μεγάλην κραυγήν. Εφώναξαν ταυτοχρόνως και οι δύο πρεσβύτεροι που ευρίσκονται ο πλησίον της. Ο ένας από αυτούς έτρεξε και ίνιξε τα στήρα του κήπου. Όταν δε οι υπηρέτε της οικίας του Ιωάκιμ, ήκουσαν τας εις των κήπων κραυγάς, εισόρμησαν από την πλαγίαν θύραν του κήπου, δια να είδουν τι είχε συμβεί στην Σωσάναν. Όταν οι δύο εκείνοι πρεσβύτεροι είπαν τας ψευδολογίας των εναντίον της Σωσάνης, κατεντροπιάστησαν οι υπηρέτε, διότι ποτέ άλλοτε δεν είχε λεχθεί τέτοιος πονηρός λόγος για την Σωσάναν. Κατά την επομένη ημέραν, ο λαός των Ιουδαίων συνεκεντρώθη στην οικία του ανδρός της Σωσάνης, του Ιωακίμ. Εκεί προσήλθαν και οι δύο πρεσβύτεροι, έχοντες στερεάν την απόφαση της παρανομίας εις τον εναντίον της οσάνης, για να την καταδικάσουν εις θάνατον. Αυτοί λοιπόν είπαν ενώπιον όλου του λαού. Στείλατε άνθρωπον και φέρετε εδώ την Σωσάναν, την θηγατέρα του Χελκίου, η οποία είναι σύζυγος του Ιωακήμ. Εκείνοι απέστειλαν προς τούτο ανθρώπους. Η Σωσάνα ήλθε. Μαζί δε με αυτήν ήλθαν οι γονείς της, τα τέκνα της και όλοι οι συγγενείς της. Η Σωσάνα ήτο τρυφερότατον και ωραιότατον πλάσμα. Επειδή δε η Σωσάνα ήτο σκεπασμένη, η παράνομη εκείνη πρεσβύτερη δικαστέτης Διέταξαν να αφαιρέσουν την καλύπτρα τη για να είδουν πάλι εμπαθό και χορτάσουν βλέποντα το κάλο τη. Οι συγγενείς της και όλοι εκείνοι οι οποίοι την είχαν γνωρίσει, έκλαιαν. Εσυκώθησαν τότε οι πρεσβύτεροι, εν μέσω του συγκεντρωθέντος πλήθου, οι δύο αυτοί, και έθεσαν τα χέρια των επάνω στην κεφαλή τη Οσάνη. εκείνη κλαίουσα, ύψωσε τα βλέμματά της εις τον ουρανόν, διότι η καρδία της είχε απόλυτον πεποίθηση εις τον Κύριον. Οι δύο πρεσβύτεροι είπαν, «Την ώραν κατά την οποία εμείς περιπατούσαμε μόνοι εις τον κήπον, εισήλθε ναύτη μαζί με δύο υπηρετρίας και έκλεισε τα σθήρας του κήπου. Έδιωξε δέτας υπηρετρίας της». Τότε ήρθε προς αυτήν ένας νεαρός ανήρ, ο οποίος ήταν κάπου εκεί κρυμμένος και έπεσε μαζί με αυτήν για την αμαρτία. Εμείς ευρισκόμενοι εις κάποια γωνία του κήπου, είδαμε με τα μάτια μας την παρανομίαν αυτήν και τρέξαμε προς αυτούς. Τους είδαμε να αμαρτάνουν. Εκείνον βεβαίως τον νεαρό άνδρα δεν μπορέσαμε να τον συλλάβουμε, διότι ήταν το ισχυρότερο από εμά. Ήνιξε την θύραν και πήδησε έξω από τον κήπον. Συνελάβαμε όμω αυτή και την ερωτήσαμε, Ποιο ήταν ο νεαρό εκείνο Ανίρ. Αυτή δεν θέλησε να μας τον φανερώσει. Αυτά στας μαρτυρίας καταθέτομεν. όλο ο συγκεντρωμένο εκεί λαό επίστευσε ει την καταμαρτυρία εκείνων, διότι ήσαν μεγαλύτεροι κατά την ηλικία και δικαστέ ω προ το αξίωμα. Όλοι κατεδίκασαν τη Σωσάναν ει θάνατον. Η Σωσάνα έκραξε τότε με μεγάλη φωνή προ το Θεό και είπε: Σύ ο αιώνιο Θεό, ο οποίο γνωρίζει τα κρυπτά των ανθρώπων Γνωρίζεις τα πάντα και πριν ακόμα γίνουν. Συγνωρίζει πολύ καλά ότι ψεύδι είναι όλα όσα κατέθεσαν αυτοί εναντίον μου. Ιδού εξαιτία της ψευδολογίας των κατεδικάστην εις θάνατον. Πεθαίνω χωρίς να έχω πράξει τίποτε από εκείνα τα οποία αυτοί, εν τυπονυρία των, εμιχανοράφησαν εναντίον μου. ο Κύριος ήκουσε την φωνήν της προσευχής της. Και ειδού, ενώ εκείνη οδηγεί το εις θανατικήν εκτέλεσιν, ο Θεός διήγηρε και εφώτισε την Αγίαν Ψυχήν ενός νεαρού πεδαρίου, ονομάζετο ονομάζεται Δανιήλ. Αυτός με μεγάλη φωνή εφώναξε και είπε «Αθώος είμαι εγώ, από την ευθύνη του αδίκου αυτού αίματος που πρόκειται να χυθεί. Όλος ο λαός εστράφει προς τον Δανιήλ και του είπεν «Τι σημαίνει αυτός ο λόγος, τον οποίον είπες» Ο Δανιήλ εστάθη ανάμεσα από αυτούς και είπεν «Τόσον μωρεί είστε εσείς οι Ισραηλίτε» χωρίς να ερευνήσετε την υπόθεση χωρίς τίποτα το σαφές και συγκεκριμένο να γνωρίζετε, καταδικάσατε την θυγατέρα αυτή του Ισραήλι θάνατον. Επιστρέψατε στο το δικαστήριον, διότι αυτοί οι πρεσβύτεροι κατέθεσαν ψευδής μαρτυρίας εναντίον της. Όλος ο λαός επέστρεψε βιαστικά στο δικαστήριον, Οι πρεσβύτεροι με πρωτοφανή ηρωνία είπαν εις τον Δανιήλ. Έλα λοιπόν, κάθισε ανάμεσά μας και είπε τη γνώμη σου, διότι φαίνεται ότι έδωσε ο Θεός εισέ το δικαίωμα του πρεσβυτέρου να κρίνεις και να δικάζεις. Ο Δανιήλ είπε προς τον λαόν, «Χωρίσατε τον ένα μακριά από τον άλλον και εγώ θα τους εξετάσω ιδιαιτέρως. Όταν εχώρισαν τον ένα από τον άλλον, εκάλεσε τον πρώτον από τους δύο Δανιήλ και είπε προς αυτόν. Εξέδιδες αδίκους αποφάσεις, δια των οποίων τους μεν αθώους κατεδίκαζες, τους δε ενόχους αθώονες και απέλειες. Μόλον ότι ο Κύριος έλεγε, δεν θα καταδικάσεις και δεν θα παραδώσεις εις θάνατον αθώων και δίκαιων άνθρωπων. Εάν λοιπόν πράγματι είδες τη γυναίκα αυτή να αμαρτάνει, είπε μας τώρα, κάτω από ποιον δέντρων είδες αυτήν και των νεαρών να διαπράττουν αμαρτίαν. Ο γέρον εκείνος απήντησε, κάτω από έναν σχήνον. Ο Δανιήλ του απήντησε «Ολοφάνερα και ανεσχύντος ψεύδεσαι εις βάρος όμως του κεφαλιού σου, εις βάρος της ζωής σου, διότι ο άγγελος του Θεού έλαβε πλέον εντολήν παρά του Θεού να σε σχίσει εις το μέσον». Αφού επεμάκρυναν αυτόν, διέταξε να παρουσιαστεί ενώπιόν του ο άλλος πρεσβύτερος και ρώτησεν αυτόν πονηρέ απόγονε το αμαρτωλού Χαναάν και όχι του Ιούδα. Σε εξυπάτησε το κάλος και διέστρεψε την καρδία σου η πονηρά επιθυμία. Τέτοιε παρανομίες διαπράτεται με τα στιγατέρα του Ισραήλ. Επειδή δε εκείνε σας εφοβούντο, υποχωρούσαν εις τα σαν ηθίκους προτάσεις σας και ήρχοντο οι σχέσεις μαζί σας. Αλλά ειδού ότι μία θυγατέρα της φυλής του Ιούδα δεν εινέχθη την παρανομίαν σας. Τώρα λοιπόν, υπέ μου, κάτω από ποιο δέντρο συνέλαβες αυτούς να αμαρτάνουν? Εκείνος είπε, κάτω από ένα πρινάρι. Ο Δανιήλ του απήντησε «Ολοφάνερα και ανεσχύντος ψεύδεσαι και εσύ, εις βάρος του κεφαλιού σου, εις βάρος της ζωής σου, διότι ο άγγελος του Θεού με τη ρομφέα εις το χέρι περιμένει τη στιγμή να σε πριονίσει εις το μέσον και να σε εξολοθρέψει και να εξολοθρέψει και τους δύο σας». Τότε όλος ο λαός, ο συγκεντρωμένος, εκράβγασε με φωνήν μεγάλην και δόξασαν τον Θεόν, ο οποίος σώζει τους αθώους ανθρώπους που στηρίζουν εις Αυτόν τα σελπίδας των. Εξηγέρθησαν δε εναντίον των δύο εκείνων πρεσβυτέρων, διότι ο Δανιήλ τους απέδειξε από τα σιδείας αυτών μαρτυρίας ότι εψευδομαρτύρησαν επέβαλαν ομοφόνος εις αυτούς την ποινή, την οποία εκείνη εν τη πονηρία των ήθελαν να επιβάλλουν εις την πλησίον των, την σωσάναν. Δια να εκπληρωθεί δε ο νόμος του Μωυσέως, που διατάσσει να επιβάλλεται εις τον ψευδομάρτυρα η ποινή, που θα επεβάλλεται εις τον αδίκος κατά κατασυκοφαντούμενον, τους εφώνευσαν. και έτσι διεσώθη από βέβαιον θάνατον κατά την ημέραν εκείνην μία αθώα ύπαρξης. Ο Χελκίας και η σύζυγός του εδόξασαν το Θεόν δια την ισοτηρία της των μαζί με τον Ιωακήμ, τον σύζυγον της Οσάνης και με όλους τους συγγενείς των. Διότι δεν ευρέθη καμία πονηρά πράξης, καμία ενοχή εις αυτήν. Ο δε Δανιήλ, από την ημέραν εκείνην και έπειτα, ανεδείχθη μέγας ενώπιον του Ιουδαϊκού λαού. Κεφάλαιον πρώτον Επιλογή των Δανιήλ, Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ, διανατεθούν στην υπηρεσία του Ναβουχοδονόσορος. Στίχη 1 έως 7 Η ευσέβεια και η μόρφωσή των Στίχη 8 έως 21 Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Ιωακίμ, βασιλέως του βασιλείου Ιούδα ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, επήλθε εναντίον της Ιερουσαλήμ και την επολιορκούσε. Ο Κύριος παρέδωκε εις τα χέρια αυτού εχμάλωτον τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και ένα μέρος από τα γερά σκεύη του ναού του Θεού, τα οποία αυτός έφερεν εις την χώραν Σεναάρ, εις τον ναόν του Θεού του. Τα σχέδια αυτά τα έφερε και τα απέθεσεν εις το θησαυροφυλάκιο του ναού του Θεού του. Ο βασιλεύς έδωσε εντολήν εις τον Ασφανέζ των αρχιευνούχων να εκλέξει και να οδηγήσει στα βασιλικά ανάκτορα από τους εχμαλώτους Ισραηλίτας μάλιστα δε από όσους κατήγοντο από βασιλικόν γένος και από τους ευγενεί, νέους άνδρας εις τους οποίους δεν θα υπήρχε κανένα σωματικό ελάτομα, θα ήσαν ωραίοι κατά την εμφάνιση, ικανοί προς κάθε σοφίαν, μορφωμένοι και επιστήμονες, ευφυείς, με ζωτικότητα ψυχής και σώματος, διαναπαριστάντε εις των βασιλικών οίκων ενώπιον του βασιλέως. Επιπλέον θα έπρεπε ο ασφανές να φροντίσει ώστε αυτοί να διδαχτούν τα γράμματα και την γλώσσα των χαλδαίων. Διέταξε να ακόμη ο βασιλεύς να παρέχεται εις αυτούς κάθε ημέραν τροφή από την βασιλική τράπεζα και ίνος από εκείνον τον οποίον πίνει ο βασιλεύς έτσι να τους θράψουν και να τους διαπαιδαγωγήσουν επί τρία έτη και έπειτα να εμφανιστούν ενώπιον του βασιλέως. Μεταξύ των Ιουδαίων που επελέγησαν ήσαν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Ο άρχον των ευνούχων έδωσεν εις αυτούς νέα ονόματα. Τον Δανιήλ ονόμασε Βαλτάσαρ. Τον Ανανίαν Σεδράχ. Τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αυδεναγό Ο Δανίλ επήρεν ολοψύχως την απόφαση να μην μολυνθεί τρόγων από τα φαγητά της βασιλικής τραπέζης και να μην πίνει από τον ίνον που έπινε ο βασιλεύς. Παρεκάλεσε δε επιμόνος και θερμός των αρχιευνούχων να μην τον υποχρεώσει να μολυνθεί τρόγων φαγητά απαγορευμένα από την θρησκεία του. και ο Θεός, ώστε ο Δανιήλ να ευρυευμένιαν και συναισθήματα συμπαθίας εκ μέρους του Αρχιευνούχου. Είπε δε ο Αρχιευνούχος εις τον Δανιήλ «Εγώ φοβούμαι τον Κύριόν μου, τον Βασιλέα, ο οποίος διέταξε ποιον να είναι το φαγητό σας και το ποτό Φοβούμε Φοβούμαι μήπως ήδη τα πρόσωπά σας καταβεβλημένα από την νηστείαν εν συγκρίση προς τα πρόσωπα των συνομιλίκων σας και γίνεται έτσι αφορμή να με καταδικάσετε εις θάνατον. Να διατάξει τον αποκεφαλισμό μου, βασιλεύς. Ο Δανιήλ είπε προς τον Άμελ τον οποίον ο αρχιευνούχος είχε εγκαταστήσει υπεύθυνον δια τον Δανιήλ τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. Κάμε μία δοκιμήν με ημάς τους δούλους σου. Επί δέκα ημέρας ας μας δώσουν όσπρια να τρώγομεν και μόνο νερό να πίνομεν. Έπειτα δε παρετήρησε εσύ ο ίδιος με προσοχήν τα πρόσωπα ημών και τα πρόσωπα των άλλων νέων οι οποίοι θα τρώγουν στην τράπεζα την βασιλικήν σύμφωνα δε με ό,τι είδης πράξε διημάς τους δούλους σου. Εδέχθη ο Αμελσάδ την παράκλησή των και τους υπέβαλεν εις δοκιμασίαν επί δέκα ημέρας. Μετά το τέλος των δέκα ημερών, ευρέθησαν ότι τα πρόσωπά των ήσαν ωραιότερα και τα σώματά των ρωμαλαιότερα από τους νέους, οι οποίοι έτρωγαν εις την τράπεζαν του βασιλέως. Έκτοτε ο Αμελσάδ αφαιρούσε πάντοτε το βασιλικό δείπνον των τεσσάρων πέδων και των ίνων των οποίων θα έπιαν, και έδιδεν εις αυτούς όσπρια και άλλα σφυτικά στροφάς. εις τους νέους αυτούς, εις τους τέσσαρας Ισραηλίτας, έδωκε ο Θεός σύνεσιν και φρόνησιν και πρόοδον εις τα χαλδαϊκά γράμματα και εις την σοφία των χαλδαίων. Ο Δανιήλ μάλιστα, ή το θέση να κατανοεί και να ερμηνεύει κάθε είδος οράματος και ονείρων. μετά δε το πέρας του χρονικού διαστήματος που ο βασιλεύς είχε νορίσει να παρουσιάσουν αυτούς ενώπιον του, ο αρχιευνούχος του έφερε πράγματι ενώπιον του Ναβουχοδονόσορος. Ο βασιλεύς συνομίλησε με αυτούς. Δεν ευρέθησαν δε από όλους τους αυλικούς και από τους δούλους του βασιλέως όμοιοι προς τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. Έκτοτε προσελήφθησαν αυτοί εις την υπηρεσία του βασιλέως. Εις κάθε δε ζήτημα σοφίας και επιστήμης, εις το οποίο τους ερωτούσε ο βασιλεύς, τους ευρήκε δέκα φοράς ανωτέρους από όλους τους εξορκιστάς και τους μάγους, οι οποίοι ευρίσκοντο εις όλην την έκταση του βασιλείου του. Ο Δανίλ ειδικότερα παρέμεινε εις τα ανάκτορα μέχρι του πρώτου έτους της βασιλείας του Κύρου, βασιλέως των Περσών. Κεφάλαιον δεύτερον το μυστηριώδες όνειρον του Ναβουχοδονόσορος. Η αδυναμία των μάγων να το γνωρίσουν και ερμηνεύσουν. Στοίχη 1 έως 12 Ο Δανιήλ αποκαλύπτει και ερμηνεύει το όνειρον. Στοίχη 13 έως 49 Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο τέτοιο, ώστε ταράχτη το πνεύμα του και έφυγε ο ύπνος από αυτόν. Διέταξε ο βασιλεύς να καλέσουν τους εξορκιστάς, τους μάγους, τους μάντις, τους σοφούς γενικώς χαλδαίους, για να ύπουν τον βασιλέα και να εξηγήσουν το όνειρόν του. Ήλθαν αυτοί και παρουσιάστησαν ενώπιον του βασιλέως. Ο βασιλεύς του είπεν «Είδα κάποιο όνειρο και ταράχθη τόσο πολύ το πνεύμα μου ώστε δεν το ενθυμούμε πλέον». Οι χαλβέοι αυτοί είπαν στο βασιλέα στην γλώσσα την αραμαϊκήν Βασιλεύ εις τους αιώνας των αιώνων να ζήσεις αλλά υπέρεις ημάς τους δούλους σου το όνειρόν σου και εμείς θα σου γνωστοποιήσουμε την ερμηνεία του. Ο βασιλεύς απήντησε εις τους χαλδαίους. Έφυγεν ο λόγος από εμέ ελισμόνισα το όνειρον. Εάν δεν μου φανερώσετε εσείς ποιο είναι το όνειρό μου και ποια η ερμηνεία του, σεις θα καταδικαστείτε εις θάνατον. Τα δε σπίτια και η περιουσία σας θα διαρπαγούν. Εάν όμως μου καταστήσετε γνωστόν το όνειρον και την ερμηνεία του, θα πάρετε από εμέ αμοιβά δώρα και μεγάλα στιμά. Υπέτε μου λοιπόν το ενύπνιον και την ερμηνεία του. Οι μάγοι απεκρίθησαν πάλι και είπαν «Ο βασιλεύς, ας ή τους δούλους του το ενύπνιόν του «Και εμείς θα καταστήσουμε εις αυτόν γνωστήν την ερμηνείαν του». Ο βασιλεύς απήντησε «Βλέπω πολύ καλά ότι εσείς θέλετε να κερδίζετε χρόνον... ...διότι ξέρετε εκείνο που είπα, ότι ξέχασα το όνειρον... ...και εμεις θα καταστησουμε εις αυτον γνωστην την ερμηνεία του ο βασιλευς απηντησε βλεπω πολυ καλα οτι εσεις θελετε να κερδιζετε χρονον διοτι ξερετε εκεινο που ειπα οτι ξεχασα το ονειρον και ξερετε ποια είναι η απόφασής μου. Εάν λοιπόν δεν μου αναγγείλετε το όνειρό μου. Έχω σχηματίσει βεβαία την πεποίθηση ότι ψευδείς και δολίους λόγους έχετε συμφωνήσει να μου πείτε ως ότου περάσει ο καιρός. Λοιπόν, είπατε μου το όνειρό μου και έτσι θα μάθω και θα πιστώ ότι έχετε την δύναμη να μου πείτε και την ορθήν ερμηνεία του. Οι Χαλδαίοι απεκρίθησαν προς τον βασιλέα και είπαν «Δεν υπάρχει άνθρωπος εις όλην την γη ο οποίος θα μπορέσει να ανακαλύψει το πράγμα αυτό που ζητεί ο βασιλεύς». διότι κανείς μέγας βασιλεύς, κανένας άρχον κατώτερος δεν εζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν απίφθηνε ποτέ τέτοια ερώτηση εις εξορκιστάς, μάγους, μάντις και σοφούς χαλδαίους αστρολόγους. διότι η απέτηση αυτή του βασιλέως είναι βαρία και δυσκολοτάτη, και δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος θα καταστήσει γνωστόν στον βασιλέα των το του, πλην από τους θεούς, οι οποίοι όμως δεν κατοικούν ανάμεσά μας, ώστε να τους ερωτήσομεν. Τότε ο βασιλεύς κυριευθείς από μεγάλων θυμών και πάνω στην την έκρηξη της οργής του, διέταξε να εξολοθρεύσουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνος. η βασιλική διαταγή εξεδόθη και ήρχισαν ε εκτελέσεις των σοφών. Εζήτησαν δε να έβρουν τον Δανιήλ και τους φίλους του, για να και εκείνους. Τότε ο Δανιήλ ομίλησε με σοφίαν και σύνεσιν εις τον Αριόχ, τον αρχιμάγυρον του βασιλέως, ο οποίος εξήλθε δια να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνος. Ο άρχον του βασιλέως, γιατί εξεδόθη αυτή η ασεβής και σκληρά διαταγή εκ μέρους του βασιλέως. Ο αριόχ κατέστησε γνωστήν εις τον Δανιήλ την υπόθεση αυτήν. Τότε ο Δανιήλ εισήλθεν εις τα ανάκτορα και παρεκάλεσε τον βασιλέα να δώσει μικρόν χρονικό διάστημα δι' αυτών και του υποσχέθη ότι θα του γνωστοποιήσει και το όνειρον και την ερμηνείαν. Ο Δανιήλ εισήλθεν κατόπι εις τον οίκον του και κατέστησε γνωστήν την υπόθεση αυτήν εις τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. Αμέσως και οι τέσσερες μαζί παρακαλούσαν τον εκτήρμονα θεόν του ουρανού να αποκαλύψει το μυστηριώδες όνειρο του βασιλέως και την ερμηνεία του, για να μην καταδικαστούν εις θάνατον ο Δανιήλ και οι φίλοι του μαζί με τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνος. Τότε, με όραμα της νυκτός, απεκαλύφθη στον Δανίλ το μυστηριώδες όνειρον του βασιλέως. Ο Δανίλ εδόξασε τον Θεόν του ουρανού και είπεν Α είναι δοξασμένον το όνομα του Κυρίου στου αιώνα των αιώνων, διότι σε αυτόν ανήκει και υπάρχει πάσα σοφία και σύνεση. Αυτό μεταβάλλει εποχάς και χρόνους, αναβάζει στου θρόνου και καταβιβάζει από θρόνου αυτός δίδει σοφίαν εις τους σοφούς, σύνεσιν και ορθοφροσύνην ιστού συνετούς. Αυτός αποκαλύπτει τα βαθιά και απόκρυφα γεγονότα και νοήματα. Αυτός γνωρίζει και τα ιστοσκότος τελεσιουργούμενα έργα, διότι μαζί με Αυτόν υπάρχει το φως. Είσαι Θεέ των Πατέρων μου, αναπέμπω δοξολογίαν και ένεσιν, διότι μου έδωσε σοφίαν και δύναμιν. Κατέστησες εις εμέ γνωστά αυτά τα οποία δια της προσευχής σου εζήτησα, το όνειρον δηλαδή του βασιλέως και την ερμηνείαν αυτού. Ο Δανιήλ παρουσιάστη τότε εις τον Άριοχ τον οποίο ο βασιλεύς είχε καταστήσει υπεύθυνον για την εκτέλεση όλων των σοφών της Βαβυλώνος και του είπε «Μη θανατώσεις θα τους σοφούς της Βαβυλώνος, αλλά οδήγησέ με αμέσως ενώπιον του βασιλέως και εγώ θα αποκαλύψω εις τον βασιλέα το όνειρόν του και την ερμηνείαν». Τότε ο Αριώχ έσπευσε και οδήγησε τον Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως, εις τον οποίον και είπεν «Ευρήκα άνδρα μεταξύ των Ιουδαίων εχμαλώτων, ο οποίος θα αναγγείλει στον βασιλέα το όνειρον και την ερμηνεία του ονείρου». Ο βασιλέας απήντησε και είπε τότε εις τον Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτάσαρ πράγματι μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρον το οποίον είδα και την ερμηνεία του ονείρου αυτού. Ο Δανίλ απήντησε προς τον βασιλέα και είπε «Οι λύσει του μυστηρίου την οποία ο βασιλεύς ζητεί να του απαγγείλουν δεν είναι έργο των σοφών, των μάγων, των εξορκιστών και των αστρολόγων, αλλά έργων του Θεού, ο οποίος κατοικεί στους ουρανούς. Αυτός αποκαλύπτει τα μυστήριά του και αυτός εγνώρισε εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα εκείνα τα οποία μέλουν να συμβούν κατά τους τελευταίους χρόνους. Το όνειρόν σου βασιλεύ, και οράσει, τα οποία είδεν η διάνοιά σου, ενώ βρίσκεσαι στην κλίνη σου, είναι τα εξή. Σύ, Βασιλεύ, καθώ ήσουν ξαπλωμένος στην κλίνη σου, εσκέπτεσαι τι θα γίνει εις το μέλλον. Και ο Θεό, ο οποίο φανερώνει τα μυστήρια, σου κατέστησε γνωστόν τι μέλει να γίνει εις το μέλλον είσαι με, χωρίς να έχω εγώ σοφίαν μεγαλύτερα από όλους τους άλλους σοφούς, εφανερώθη το μυστήριον αυτό. Εφανερώθη εκ του Θεού, για να καταστήσω γνωστήν εις τον βασιλέα την ερμηνεία του ονείρου και για να πάρει έτσι απάντηση εις τους διαλογισμούς, οι οποίοι απασχολούσαν και απασχολούν την διάνοιά σου». Σύ λοιπόν βασιλεύ, έβλεπες έμπροσθέν σου ένα άγαλμα, ένα μεγάλο άγαλμα. Η όψη αυτού ή το έξοχος και η περήφανος. Το άγαλμα ίστα το όρθιον ενώπιον σου και η εμφάνισή του επροξένη φόβων. Αυτού το αγάλματος το κεφαλή ή το από χρυσόν, Τα χέρια και το στήθος και οι βραχίονές του ήσαν αργυρά. Η κοιλία και η μυρή ήσαν χάλκινη. Εδέ κνήμε του ήσαν σιδηρέ. Τα δε πόδια του ήσαν εν μέρη σιδερένια και εν μέρη πύληνα έβλεπες κατάπληκτος, βασιλεύ, το άγαλμα αυτό, μέχρι ότου απεκόπη χωρίς την επέμβαση καμιάς ανθρωπίνης χειρός, ένας λίθος από το όρος. Εκτύπησε το άγαλμα αυτό εις τους πόδας τους σιδερένιους και τους πυλίνους και το συνέτριψεν εξ ολοκλήρου. Τότε συνετρίβησαν διαμιάς μαζί με τα σιδερένια και πύληνα πόδια ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός του αγάλματος και έγιναν κονιορτός, ο σαν των κονιορτών του αλονιού κατά το θέρος. Ισχυρό δε άνεμος διεσκόρπισε των κονιορτών χωρίς να αφήσει ούτε ίχνος από αυτά. Ο δε λίθος εκείνος που εκτύπησε το άγαλμα έγινε μέγα όρος και γέμισε όλην την γη. Ιδού βασιλεύ, ποιον ήτο το όνειρόν σου. Θα είπαμε τώρα ενώπιον του βασιλέως και την ερμηνεία του. «Σύ βασιλεύ, ο βασιλεύ των βασιλέων, σι είσαι εκείνος εις τον οποίον παρέδοκεν ο Θεός του ουρανού, βασιλείαν ισχυράν, κρατεάν, ένδοξον και τιμημένην. Κι έτσι βασιλεύεις εις κάθε περιοχήν όπου κατοικούν άνθρωποι και θηρία της υπαίθρου, πτηνά του ουρανού και ηχθείες της θαλάσσης. Εις τα χέρια τα ειδικά σου παρέδωκε να αυτά ο Θεός και σε κατέστησε Κύριον όλων αυτών. Λοιπόν, βασιλεύ, σύ είσαι η χρυσή κεφαλή του αγάλματος. Έπειτα από σε, θα αναφανεί μία βασιλεία μικροτέρα από την ειδική σου. Και έπειτα από αυτήν θα έλθει η τρίτη βασιλεία, η οποία συμβολίζεται με τον χαλκόν του αγάλματος και θα επεκτείνει την κυριαρχία της επί όλης της γης. Έπειτα από αυτήν θα έλθει η τετάρτη βασιλεία, η οποία θα είναι ισχυρά όπως ο σίδηρος. Όπως δε ο σίδηρος συντρίβει και δαμάζει τα πάντα, έτσι και η βασιλεία αυτή θα συντρίψει και θα υποτάξει τους πάντας υπό την κυριαρχία της. Είδε τους πόδας και τα δάκτυλα του αγάλματος, να είναι εν μέρη πύληνη και εν μέρη σιδερένη. Τούτο σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή δεν θα έχει ενότητα, αλλά θα είναι διηρημένη. Και εις αυτήν ταύτην, την ως σίδηρον βάσιν της, θα υπάρχει η διέρεση και όχι η συνοχή, όπως είδες των σίδηρων και των πυλών, όχι συγκολημένα εις το σώμα, αλλά αναμεμειγμένα χωρίς συνοχή μεταξύ των. Οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν εν μέρη σιδερένοι και εν μέρη πύλινοι. Αυτό σημαίνει ότι τμήμα τί της βασιλείας αυτής θα είναι ισχυρόν, ενώ άλλο τμήμα θα είναι εύθραυστον. είδε των σίδηρων ανακατεμένων με τον πυλών. Αυτό σημαίνει ότι ανακατεμένοι θα είναι οι λαοί που θα αποτελούν αυτήν την βασιλείαν δεν θα έχουν στενών σύνδεσμων ο ένας με τον άλλον, ώστε να αποτελούν μίαν ενότητα. Θα είναι όπως ο σίδηρος, που δεν αναμειγνύεται με τον πυλόν και δεν αποτελεί αδιάσπαστον ενότητα. Κατά την εποχή των βασιλέων της Τετάρτης Βασιλείας, ο Θεός του ουρανού θα αναδείξει μιαν άλλην βασιλείαν, η οποία εις τους αιώνας των αιώνων δεν θα καταστραφεί. Κι έτσι η βασιλεία αυτή του Θεού δεν θα λείψει, δεν θα δώσει τόπον εις άλλην βασιλείαν. Θα συντρίψει δε και θα θρηματίσει και θα λιχνίσει όλα στα άλλας βασιλείας. Και αυτή θα υψωθεί, θα εκταθεί και θα υπάρχει εις τους αιώνας των αιώνων. Όπως είδες, Βασιλεύ, ότι δηλαδή, χωρίς την επέμβαση ανθρωπίνη ισχυρό εκόπη ένας λίθος από το όρος και συνέτριψε των πυλών, των σίδηρων, των χαλκών, των αργυρών και των χρυσών, έτσι ο Μέγας Θεός απεκάλυψεν εις τον βασιλέα τον Ναβουχοδονόσορα τι θα γίνει στο μέλλον σχετικός με τας διαφόρους βασιλείας. Το όνειρο είναι αληθινόν και η ερμηνεία αυτού πιστή και ακριβής. Τότε ο βασιλεύς ο Ναβουχοδονόσορ έπεσε πριν στο έδαφος και προσεκίνησε τον Δανιήλ και διάταξε να προσφέρουν προς χάριν αυτού ανεμάκτους θυσίας και ευώδη θυμιάματα. Είπε δε ο βασιλεύς εις τον Δανιήλ Πράγματι ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Βασιλέων, ο οποίος φανερώνει μυστήρια, διότι σύ μόνος με την δύναμη του Θεού σου εμπόρεσες να μου αποκαλύψεις το μυστηριώδες τούτο γεγονός. Ο βασιλεύς ετίμησε και δόξασε τον Δανιήλ. Του προσέφερε μεγάλας δωρεάς. Τον κατέστησε αρχηγόν όλης της χώρας της Βαβυλώνος. Άρχοντα των σατραπών και όλων των σοφών της Βαβυλώνος. Ο Δανιήλ Εζήτησε παρά του βασιλέως και διόρισεν άρχοντας για τα έργα της περιοχής Βαβυλώνος τον Σεδράχ, Μισάχ και Αυδεναγό. Ο Δεδανιήλ έμεινε εις την αυλήν του βασιλέως. Κεφάλαιον 3: Το ολόχρυσον πελώριον άγαλμα του Ναβουχοδονόσορος εις προσκύνησιν υπό των λαών στίχη 1 έως 7. Η άρνηση των τριών παιδών, στίχη 8 έως 19. Η στην κάμινον του πυρός, ημνούν των κύριων, στίχη 20 έως 23. Προσευχή των τριών παιδών, κατάπληξης και μετάνοια του βασιλέως, στίχη 24 έως 33. Ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ διέταξε κατά το 18ο έτος της βασιλείας του και κατασκεύασαν ένα χρυσούν άγαλμα. Το ύψος του ή το 60 πύχης και το πλάτος του 6 πύχης. Το ετοποθέτησε δε στην πεδιάδα Δέιρα, εις την περιοχή της Βαβυλώνος. Κατόπιν έστειλεν ανθρώπους να συγκεντρώσουν τους υπάτους και τους στρατηγούς, τους τοπάρχας, τους προϊσταμένους και τους άρχοντας, τους κατέχοντας εξουσίας και όλους εν γέννη τους άρχοντας των χωρών, για να έλθουν εις τα εγγένεια του αγάλματος, το οποίον έστησε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ. Πράγματι συνεκεντρώθησαν οι τοπάρχε, οι ύπατοι, οι στρατηγοί, οι προϊστάμενοι περισιών, οι μεγάλοι άρχοντες, οι έχοντες εξουσίαν, όλοι οι άρχοντες των χωρών εις τα εγγένεια του αγάλματος, το οποίον έστησεν ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς. Όλοι αυτοί ήλθαν και εστάθησαν ενώπιον του αγάλματος. Ο δε εφώναξε με ισχυράν φωνήν. Ακούσατε εσείς, λαοί φιλέ και γλώσσε. Την ώραν κατά την οποία θα ακούσετε τον ήχον της άλπιγκος, του αυλού και της κιθάρας, της τέτραχορδου χόρδου και του ψαλτηρίου, συμφωνίαν αυτών και παντός άλλου είδους μουσικών οργάνων, θα πίπτετε και θα προσκυνείται το άγαλμα το χρυσών, το οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ έστησεν. Εκείνος δε ο οποίος δεν θα πέσει να προσκυνήσει, θα ρηφτεί αυτήν την ώραν εις την κεωμένην κάμινον του πυρός. Όταν λοιπόν οι λαοί οίκουαν τον ήχον της Άλμπιγκος του αυλού και της κιθάρας, της τετραχόρδου Σαμβίκης και του Ψαλτηρίου, την συμφωνία αυτών και παντός άλλου είδους μουσικών οργάνων, έπιπταν εις την γη όλοι οι λαοί, έφυλε, εγλώσσε και προσκυνούσαν το άγαλμα το χρυσούν, το οποίον έστησεν ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ. Τότε όμως παρουσιάστησαν ενώπιον του βασιλέως μερικοί χαλδαίοι και κατήγγυλαν τους Ιουδαίους εις τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα λέγοντες «Βασιλεύ, ευχόμεθα εις τους αιώνας των αιώνων να ζήσεις». Σύ, Βασιλεύ, εξέδωσε διαταγήν σύμφωνα με την οποία κάθε άνθρωπο, ο οποίο θα ακούσει τον ήχο τη Άλμπιγκο και του Αυλού, τη κιθάρας και τη Αμβίκη του Ψαλτηρίου την συμφωνία αυτών και παντό άλλου είδου μουσικών οργάνων, και δεν θα πέσει να προσκυνήσει το χρυσούν άγαλμα, θα ριφθεί στην κάμινον του πυρό στην καιωμένη. Υπάρχουν λοιπόν μεταξύ μα άνδρες τους οποίους σύ μάλιστα κατέστησες αρχηγούς εις τα έργα της χώρας της Βαβυλώνος, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγό, οι οποίοι δεν υπήκουσαν ο βασιλεύ εις την διαταγή σου. Τους θεούς σου δεν λατρεύουν και το άγαλμα το χρυσούν το οποίον σύ έστησες, αυτοί δεν το προσκυνούν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ επάνω στον τον θυμόν του και εις την έκρηξη της οργής του, διέταξε να φέρουν ενώπιόν του τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αυδεναγό, και εκείνοι οδηγήθησαν ενώπιον του βασιλέως. Ο Δέναβου Βουχοδονόσορ εις έντονον ομίλησε και είπε προς αυτούς «Πράγματι Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό δεν λατρεύετε τους ειδικού μου θεούς και δεν προσκυνείτε το χρυσούν άγαλμα το οποίο εγώ έστησα. Τώρα λοιπόν να είστε έτοιμοι ώστε όταν ακούσετε τον ήχο της άλμπιγκος του αυλού και της κιθάρας της αμβίκης και του ψαλτηρίου την συμφωνία αυτών και παντός άλλου είδους μουσικών οργάνων να πέσετε και να προσκυνήσετε το άγαλμα το χρυσούν το οποίο εγώ έχω κατασκευάσει εάν δεν τυχόν και δεν προσκυνήσετε, αυτήν την ώρα θα ρηθείτε εις την κάμινον του πυρός την και ομένην. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος, ο οποίος δεν θα γλιτώσει από τα χέρια μου. Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αδεναγώ απεκρίθησαν προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα και είπαν «Εις ερώτημά σου αυτό δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε εμείς, διότι υπάρχει ο Θεός μας, ο εν της ουρανής, τον οποίον εμείς λατρεύομεν και ο οποίος είναι δυνατός να μας περιφρουρήσει από την φλόγα της καμίνου της Σκεωμένη και να μας γλιτώσει από τα χέρια σου, ο βασιλεύ. αλλά και αυτό αν δεν γίνει, μάθε ο βασιλεύ, ότι εμείς τους Θεού σου δεν θα λατρεύσομεν και το άγαλμα το οποίον σύ έστησες δεν θα το προσκυνήσομεν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ εκυριεύθη από θυμών. Το πρόσωπον του ήλαξεν εναντίον των Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ και έδωσε διαταγή να καύσουν επτά φορές περισσότερο την κάμινον μέχρι ότου πυρακτωθεί εξ ολοκλήρου. Διέταξαν επίσης άνδρας ισχυρούς να δέσουν τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό και να τους ρίψουν εις την κεωμένη κάμινον του πυρός. Τότε οι τρει αυτοί άνδρες εδέθησαν μαζί με τα ενδύματά των και τα καλήματα τη κεφαλής των και τα περισκελίδας των και ρίφθησαν ει το μέσον τη καμίνου του πυρό τη καιωμένη. Διότι η διαταγή του βασιλέως ή ρητή και έντονο, η δε κάμινος εξεκάφθη με το παραπάνω. Οι τρεις αυτοί νέοι, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγώ, ερήφθησαν με ορμήν δεμένοι στο μέσον της αναμένης καμίνου του πυρός. Περιπατούσαν δε αυτοί ανάμεσα εις φλόγες της καμίνου, υμνούντες των Θεών και δοξολογούντες των Κύριων. Προσευχή ζαρίου και ύμνος των τριών μαζί. σταθεί δε όρθιο ο Αζαρία εν μέσω του πυρό, ήνιξε το στόμα αυτού, προσευχήθη προ τον Θεό και είπε: Ευλογημένο είσαι, κύριε, ο Θεό των πατέρων μα, άξιο παντό επένου, δοξασμένον το όνομά σου ει του αιώνα των αιώνων. διότι είσαι δίκαιος εις όλα εκείνα τα οποία έκαμες προς εμάς. Όλα τα έργα σου είναι αληθινά. Εωδίτας ο οποία σύ έδωσες εντολή να ακολουθόμεν, είναι ευθύε και ασφαλής. Όλε αποφάσεις σου ορθέ. Δικαίες αποφάσεις, αλλά του κρίσεως εξέδωσας εις όλα εκείνας τας τιμωρίας και θλίψης, τας οποίας έστειλε εις ημάς και εναντίον της Ιερουσαλήμ της Αγίας Πόλεως των προγόνων μας. Διότι με ακρίβεια και με δικαίαν κρίσιν επέφερες όλα αυτά εναντίον μας εξαιτία των αμαρτιών μας. Διότι εμείς αμαρτήσαμεν, παρέβημεν τον νόμον σου και απεμακρύθημεν από σε. Υμαρτήσαμεν εις όλα. Δεν επικούσαμεν εις τα σεντολά σου. Δεν εφυλάξαμεν και δεν επράξαμεν σύμφωνα με εκείνα τα οποία Σύ μας είχες διατάξει, για να και ασφαλής. Δια τούτο, όλα όσα Σύ έφερες εναντίον μας, όλα όσα έπραξες εις τιμωρίαν μας, τα έκαμες κατά δικαίαν και αληθήν κρίσιν. Και παρέδωκε ημάς εις χείρας παρανόμων εχθρών, αποστατών, μισητοτάτων, εις χείρας βασιλέως αδίκου και μοχθηρωτάτου από όλους τους βασιλείς της γης. Τώρα δε, Κύριε, δεν έχουμε το σθένος να ανοίξουμε το στόμα μας προς σε. Κατεσχύνει και όνειδο σε γίναμε δια τους δούλους σου, που σε υπηρετούν, δια τους ανθρώπους οι οποίοι σε λατρεύουν. Αλλά σε οικετεύομεν, δια το Άγιον και Φιλάνθρωπον όνομά σου, μη μας παραδώσεις εις πλήρη όλεθρον και μη διαλύσεις την συμφωνία που συνήψες με τους πατέρας μας. Μη απομακρύνεις από εμάς το έλεό σου προς χάριν του αγαπητού σου Αβραάμ, προς χάριν του δούλου σου Ισαάκ και του Ιακώβ του Αγίου σου. Εις αυτούς είπες και είπε να πληθύνεις τους απογόνους των και να τους αναδείξεις ως προς το πλήθος αν τα άστρα του ουρανού και οσαν την άμμον που υπάρχει στην παραλία της θαλάσσης. Σε παρακαλούμε θερμός, δέσποτα, διότι εμείς σήμερα γίναμε ο λιγότεροι και μικρότεροι από όλα τα έθνη. Εξαιτία των αμαρτιών μας, είμεθα σήμερα εις όλην την οικουμένη εξευτελισμένη και άσημη. εις την εποχή μας αυτήν δεν υπάρχει βασιλεύς διημάς, ούτε προφήτης, ούτε κανένας άλλος άρχον. Δεν προσφέρονται πλέον ολοκαυτώματα, ούτε ανέμακτη θυσία, ούτε θυμίαμα, ούτε και υπάρχει ναός και θυσιαστήριον, για να προσφέρομεν ενώπιόν σου τα θυσία μας και να έβρομεν έλεος. αλλά ας προσφερθόμεν ως θυσία ενώπιον Σου και ας γίνομεν δεκτή από Σε με ψυχήν συντετριμένην και πνεύμα ταπεινωμένων. Σύ δε Κύριε, εν το ελέη Σου, όπως θα εδέχεσ' ολοκαυτώματα κρυών και τάβρων και μυριάδων αμνών καλοθρεμένων, έτσι ας γίνει σήμερα δεκτή η θυσία μας αυτή ενώπιον Σου». σε ακολουθούντες, προσφέρομεν αυτήν την θυσίαν, διότι είμαι θα απολύτως ότι δεν θα εντραπούν εκείνοι οι οποίοι έχουν πίστη και στηρίζουν την πεποίθησήν τους, εις σε. Διότι και τώρα ακόμη ακολουθούμεν τα σεντολά σου με όλην την καρδίαν. Σε σεβόμεθα και αναζητούμεν με τα πόθου το πρόσωπό σου. Μη μας κατεντροπιάσεις, Κύριε, αλλά εδείξε και στην περίσταση αυτήν απέναντί μας την επίοικιά σου και το πλήθος του ελαίου σου. Σύμφωνα με τα αναρρύθμιτα θαυμαστά σου έργα που έχεις πράξει εις προστασίαν του λαού σου, γλίτωσέ μας και σήμερα και δόξασε έτσι το όνομά σου. Α κατεσχυνθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι φέρονται με σκληρό τρόπο και διαπράττουν κακότητα ει του δούλου σου. Α κατεσχυνθούν και α αποδειχθεί ανύπαρκτο και ανίσχυρος εναντίον μα δυναμήτων. Α συντριβεί η ισχύστων και α μάθουν ότι εσύ είσαι ο μόνο αληθινό κύριο και θεό, ένδοξο ει όλη την οικουμένη. Οι υπηρέτε του Βασιλέω, οι οποίοι είχαν ρίψει αυτού ει την κάμινον, ετροφοδοτούσαν ακαταπαύστο στο πυρ, με ναύθαν και πίσαν και στουπί και κλιματόβεργε. Η φλόγα έβγαινε και ανήρχε το επάνω από την κάμινον, ει ύψο 49 πύχεων. Εξυπλώθη ολόγυρα και έκαψε του χαλδαίου, που ήσαν γύρω από την κάμινον άγγελος δε κυρίου κατέβη και ήτο μαζί με, τις, με τους περί των το Αζαρίαν εντός της καμίνου. Αυτός εξετίναξε την φλόγαν του πυρός από την κάμινον και έκαμεν ώστε εις το μέσον της καμίνου να υπάρχει δροσερός, ελαφρός σιρίζων αΐρ. Έτσι δε το πυρ ούτε και του σύγκυξε καν, ούτε του εστενοχώρησε ούτε τους συνόχλησε καθόλου. Τότε οι τρεις πέδες, ως εάν είχαν ένα στόμα, υμνολογούσαν και δόξαζαν και ευλογούσαν τον θεών, μέσα εις κάμινον λέγοντες. Ευλογημένος είσαι Κύριε Θεός των Πατέρων μας, άξιος πάσης υμνολογίας και υπεριψούμενο εις τους αιώνας. Ευλογημένον ας είναι το Άγιον όνομα της δόξης σου, ανώτερον από κάθε υμνολογίαν, υπεριψούμενον εις όλους τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι εις τον ναόν της Αγίας δόξης σου, ανώτερος από κάθε ύμνον και υπερένδοξος εις τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι εσύ που επιβλέπεις τα απίθμενα βάθη των θαλασσών, Σύ που κάθεσαι επάνω εις τα χερού βήμ, άξιος παντός ύμνου και υπεριψούμενος εις όλους τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι εσύ που κάθεσαι επί του λαμπρού θρόνου της ενδόξου βασιλείας Σου, ανώτερος από κάθε ύμνων και άξιος να μεγαλύνεσαι εις τους αιώνας. Ευλογημένος είσαι εσύ ο οποίος κυριαρχείς εις το στερέωμα του ουρανού άξιος να υμνήσε και να δοξάζεσαι εις τους αιώνας. Ευλογείτε τον Κύριον όλα τα δημιουργήματα του Κυρίου. Υμνείτε και υπεριψούτε Αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε τον Κύριον οι ουρανοί. Υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας. Άγγελοι Κυρίου, ευλογείτε τον Κύριον υμνείται και υπεριψούται αυτόν εις τους αιώνας. Όλα τα υπεράνω του ουρανού είδατα ευλογείται τον Κύριον, υμνείται και υπεριψούται αυτόν εις τους αιώνας. Όλα οι δυνάμεις του Κυρίου ας δοξάζεται τον Κύριον, υμνείται των το μεγαλείων του μεγαλύνατε αυτών εις τους αιώνας. Ήλιος και σελήνη ευλογείται τον Κύριον, Υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Όλα τα άστρα του ουρανού ευλογείται τον Κύριον. Κάθε βροχή και κάθε δρόσος ευλογείται τον Κύριον. Όλοι άνεμοι δοξάζεται τον Κύριον. Πύρ και θερμότης ευλογείται τον Κύριον. Ψυχο Ψύχος και κάβμα ευλογείται τον Κύριον. βροσιέ και χιόνια ευλογείται τον Κύριον. Νύχτες και ημέρε, φως και σκότος, ψύχος και καύσον. Πάχνε και χιόνες ευλογείται τον Κύριον. Υμνείτε και υπερυψούτε αυτόν εις τους αστραπέ και νεφέλε ευλογείτε τον Κύριον. Ολόκληρος η γη ας δοξάσει τον Κύριον. Ας υμνεί και ας υπερυψώνει αυτόν εις τους Όροι και λόφοι, όλα όσα φυτρώνουν εις την γην, ευλογείτε τον Κύριον. Θάλασσα και ποταμοί, πηγέ υδάτων, τα μεγάλα κήτη, οι της θαλάσσης, και όλα όσα κινούνται εις τα ύδατα, ευλογείτε τον Κύριον. Όλα τα πτηνά του ουρανού, ευλογείτε τον Κύριον. Όλα τα θηρία της γης και όλα τα ημέρα ζώα, ευλογείτε τον Κύριον. Ή των ανθρώπων, ευλογείτε τον Κύριον. Ιμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας. Ισραηλίτε ευλογείτε τον Κύριον. Ιερείς του Κυρίου, ευλογείτε τον Κύριον. Δούλη κυρίου ευλογείτε τον κύριον. Πνεύματα και ψυχέ δικαίων ευλογείτε τον κύριον. Υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις του αιώνα. Όσοι και ταπεινοί κατά την καρδία ευλογείτε τον κύριον. Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ ευλογείτε τον κύριον. Υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις του αιώνα. Διότι μα έβγαλε από τον άδυν. Μα έσωσε από τα χέρια του θανάτου μα εγκλήτωσε από το μέσον τη καμίνου, από την κεωμένη φλόγα. Μα έσωσε ανάμεσα από την φωτιάν. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός και διότι το έλεος του είναι αιώνιον. Όλοι εσείς που τον λατρεύετε ευλογείτε τον Κύριον που είναι ο Θεός των Θεών, υμνείτε και δοξολογείτε Αυτόν διότι το έλεος του είναι αιώνιον.